ξανά τη φιλοσοφία για την επιβολή των ποινών μετά τα όσα διαδραματίστηκαν με τον 35χρονο που φυλακίστηκε επειδή παραβίασε το κέρφιου. Κύριε Στεφάνου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Κύπρη. Καλημέρα, κύριε. Ένα πρώτο γενικό σχόλιο για τις εξελίξεις που αφορούν σε αυτό το θέμα των τελευταίων ημερών. Καταγγέλθηκε ένας 35χρονος που είχε παραβιάσει το κέρφιου, πήγε στο δικαστήριο, επιβολή ποινής 45 ημερών, εισήγηση από τον Γενικό Εισαγγελέα για απονομή χάρης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον τελευταίο να υπογράφει και τον 35χρονο να αποφυλακίζεται. Τι μας μένει, τι κρατάτε εσείς ως νομικός? Ότι το ένα λάθος φέρνει πάλι. Καταρχήν να πούμε ότι η σκοπή επιβολής της ποινής είναι διάφορη. Είναι η αποτροπή, είναι η τιμωρία που θέλει το ένα δικαστήριο να δώσει, ανταπόδοση δηλαδή, της κοινωνίας προς κάποιον ο οποίος παραβαίνει τον νόμο και τους κανονισμούς. Είναι ο σοφρονισμός. Από τα στοιχεία της απόφασης της ποινής φαίνεται ότι το δικαστήριο προσανατολίστηκε ακριβώς στο στοιχείο της τιμωρίας, της ανταπόδοσης δηλαδή της κοινωνίας σε έναν πολίτη που παραβαίνει τον νόμο, ενώ οι υπόλοιποι πολίτες αναγκάζονται να υποταχθούν για σκοπούς της δημόσιας υγείας, και στοιχεία αποτροπής, δηλαδή να αποτρέψει τον ίδιο και κυρίως άλλους πολίτες από το να τελέσουν το ίδιο αδίκημα. Βεβαίως, αυτή η σκοπή της ποινής πάντα υπάρχουν. Το ερώτημα είναι ποια είναι το κατάλληλο είδος ποινής και το ύψος αυτής. Και πάντα ξεκινώ από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα απαιτεί ότι η ποινή που πρέπει να επιβάλλουν τα δικαστήρια πρέπει να είναι δίκαιη. Μια δίκαιη ποινή πρέπει να είναι αναλογική. Αναλογική δηλαδή να είναι αντίστοιχη με την παραβίαση που έχει τελεστεί, αλλά και τις προσωπικές περιστάσεις. Είναι αυτή η καταγραφή η οποία έχει δοθεί στην απόφαση του δικαστηρίου. Θα πρέπει να ξεχωριστεί, να ξεχωρίσει μεταξύ κοινωνικά τι εκλαμβάνει ο πολίτης και νομικά κατά πόσο είναι σωστή ή λανθασμένη. Αν ξεκινήσω από το πρώτο, το κοινωνικό, ο πολίτης βλέπει ότι άλλα δικαστήρια επιβάλλουν ποινές προστίμου, βλέπει ότι πλέον είναι εξώδικο, που έχει γίνει εξώδικο μετά τις 25 του Μάρτη. Βλέπει ότι άλλοι άνθρωποι, πολιτικοί άντρες, παραβαίνουν τον νόμο και δεν διώκονται ούτε καν με εξώδικο. Και εκλαμβάνει αυτή την ποινή ως έκδηλα υπερβολική. Εγώ ως πολίτης μπορώ να εκφράσω αυτά τα πράγματα. Ως νομικός, αυτό το οποίο πρώτον με ενοχλεί είναι ότι η όποια κριτική, η οποία είναι καλόπιστη, τα δικαστήρια, ο ποινικός νόμος, είναι εκεί για να προστατεύει τους πολίτες. Και για να μην υπάρχει αυτοδικία, η πολιτεία έχει καθορίσει συγκεκριμένους ανθρώπους, τους δικαστές, για να κρίνουν ποια θα πρέπει να είναι η αρμόζουσα ποινή στη βάση ενός ανθρώπου ο οποίος ξέρει όλα τα γεγονότα. Η κριτική που ασκείται, η οποία δεν είναι ενημερωμένη ως προς τα γεγονότα και τις προσωπικές περιστάσεις, είναι λανθασμένη, διότι δεν έχει την βάση. Άρα, ναι στην κριτική, διότι ακριβώς τα δικαστήρια αποτελούν προέκταση της κοινωνίας μας και άρα πρέπει οι πολίτες να κρίνουν τις δικαστικές αποφάσεις, όμως πρέπει να είναι ενημερωμένοι. Και έρχομαι τώρα στο νομικό για να δούμε αν υπάρχει όντως πρόβλημα. Είναι δεδομένο ότι από την απόφαση, η οποία θα πρέπει να έχετε δει κι εσείς, ότι ούτε ο δικηγόρος θεώρησε ότι αυτό ήταν ένα αδίκημα για το οποίο ενδεχομένως ο πελάτης του θα μπορούσε να καταδικαστεί σε φυλάκιση. Έχω δει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το διαδίκτυο για τις προσωπικές του περιστάσεις. Δεν τέθηκαν όλες οι προσωπικές περιστάσεις και ένα πρώτο ενδεχομένως νομικό λάθος θα ήταν ότι η απόφαση δόθηκε αυθημερών. Είχε γίνει ακρόαση σε μια μέρα συγκεκριμένη, καταδικάστηκε και δόθηκε ημερομηνία για μετριασμό της ποινής. Ο μετριασμός ήταν πολύ περιεκτικός. Ακριβώς διότι δεν θεώρησε, ούτε δόθηκε η ένδειξη από το δικαστήριο, ότι αυτό σκεφτόταν να επιβάλλει ποινή φυλάκισης. Και υπάρχει νομολογιακά, δηλαδή από αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου, η καθοδήγηση, ότι ένα δικαστήριο, όταν προσανατολίζεται να επιβάλλει ποινή φυλάκισης, θα πρέπει να λαμβάνει έκθεση του Γραφείου Ευημερίας για να ξέρει το σύνολο
των προσωπικών και κοινωνικών του περιστάσεων. Σε αυτή την περίπτωση δεν ζητήθηκε. Άρα ούτε ο δικηγόρος είχε αντιληφθεί ότι το δικαστήριο θεωρούσε μια παράβαση που κατά τα άλλα αντιμετωπίζεται εξώδικα από την αστυνομία, ότι υπήρχε το ενδεχόμενο φυλάκισης του πελάτη του, έτσι ώστε να αναπτύξει γιατί δεν ήταν αυτό χρήσιμο σε αυτή την περίπτωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι μέσα από την απόφαση προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του τις παρεμβάσεις πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων που συνέδυναν στον κόσμο να προσέχει που αυτά αποτελούν γεγονότα που έχουμε ζήσει μετέπειτα. Και εν πάση περιπτώσει το δικαστήριο χωρίς μαρτυρία επί τούτου δεν μπορούσε να δει, επειδή έβλεπε στις ειδήσεις το βράδυ τι γινόταν, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει στην ποινή για να δείξει ότι η πολιτεία, η κοινωνία έκαμε ό,τι μπορούσε. Άρα ένας πολίτης ο οποίος παραβαίνει τον νόμο με συνέπειες πολύ δυσμένες για την υγεία θα πρέπει να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης. Χρήστε, δηλαδή γεγονότα που δεν είχε ενώπιον του και δεν μπορούσε να λάβει υπόψη του και τα οποία έλαβαν χώρα μετά, διότι όπως καλά γνωρίζετε η παράβαση έγινε την δεύτερη μέρα μετά την έκδοση του διατάγματος. Έχετε πει αρκετά, κύριε Στεφάνου, που δημιουργούν κάποια ερωτήματα. Καλό είναι να τα πάρουμε ένα-ένα. Θα ήθελα όμως να αρχίσουμε από αυτό που είπατε στην αρχή. Το ένα λάθος φέρνει το άλλο, ήταν το πρώτο σας σχόλιο. Συνεπώς, να σας πω. Διότι θεωρώ ότι η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό θα σας ρωτούσα. Εάν όντως εισήγησε από μέρος του Γενικού Εισαγγελέα και η υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά τη δική σας άποψη, είναι λαθασμένη. Τη θεωρώ λαθασμένη, διότι συνιστά παρέμβαση στο δικαστικό έργο ανεξαρτήτως αν ήταν ορθή ή λανθασμένη απόφαση. Αν δείτε μόνο το αιτιολογικό της απόφασης του Προέδρου της Δημοκρατίας με συνένεση του, με τη σύσταση του Γενικού Εισαγγελέα, στηρίχτηκε στο γεγονός ότι έγινε την πρώτη-δεύτερη μέρα και άλλους παράγοντες. Αυτούς δηλαδή, τους παράγοντες που έλαβε υπόψη το πρωτόδικο δικαστήριο. Και ουσιαστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λειτουργήσε ως εφετείο. Παρενέβη δηλαδή στη δικαστική κρίση, σωστή λάθος. Δεν είναι αρμόδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όποτε θεωρεί μια λανθασμένη απόφαση να παρεμβαίνει. Είναι του εφετείου, του ανωτάτου δικαστηρίου. Άρα αν με ρωτάτε ποια θα ήταν η σωστή τακτική, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή ο Γενικός Εισαγγελέας, ορθώς ή λάθος, θεωρεί την λανθασμένη αυτή απόφαση, να συνενέσει με τον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου με άμεση εκδίκαση ενώπιον του εφετείου και το εφετείο θα έπρεπε άμεσα να ορίσει την ημερομηνία ακρόασης έτσι ώστε να μην δώσει τη δυνατότητα, την ευχέρεια στον πρόεδρο να παρεμβαίνει στο δικαστικό έργο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα διορθωνόταν η λανθασμένη πρωτόδικη κρίση και θα δίνω τον κατεύθυνση. Διότι τώρα δεν υπάρχει κατεύθυνση για το πώς, από το ανώτατο δικαστήριο για το πώς πρέπει να κρίνονται αυτές οι υποθέσεις. Εσείς λέτε είναι παρέμβαση στο δικαστικό έργο, ασχέτως αν θεωρούμε ορθή ή λαθασμένη την απόφαση. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει το εργαλείο της απονομής χάρης, τότε πώς πρέπει να χρησιμοποιείται για να μην θεωρείται παρέμβαση στο δικαστικό έργο, κύριε Στεφάνου? Η απονομή χάριτος παρέχεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Δεν παρέχεται όποτε και όποτε. Βεβαίως, ερμηνευτής του δημοσίου συμφέροντος είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρέπει να εξηγήσουμε λοιπόν πώς αυτό το δημόσιο συμφέρον σε αυτή την υπόθεση είναι δικαιολογημένο και σε άλλες υποθέσεις που πάλι είναι λαθασμένες, πάλι είναι υπερβολικές ποινές ενδεχομένως. Αν έτσι κρίνει ο Πρόεδρος, θα πρέπει να παρεμβαίνει κάθε φορά. Τα ποινή μου εισήγηση είναι ότι δεν δόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτή η συνταγματική δυνατότητα, έτσι ώστε να παρεμβαίνει σε λανθασμένες πρωτόδικες ποινές. Και αυτό θα έπρεπε να κριθεί δικαστικά ενώπιον ανωτάτου δικαστηρίου. Άμεσα. Συμφωνώ στο άμεσα. Με τη συνένεση του Γενικού Εισαγγελέα που θα είναι ο αντίδικος. Και με άμεσο ορισμό από το ανώτατο δικαστήριο. Όχι όμως να παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στη δικαστική. Άρα εδώ θεωρείτε δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
για απονομή χάριτος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Εάν είναι έτσι, γιατί δεν γίνεται σε κάθε φορά? Δεν είναι επειδή φωνάζουν οι πολίτες θα πρέπει ο Πρόεδρος να τρέχει για να διορθώνει μία λανθασμένη πρωτόδικη απόφαση. Ξέρετε, είναι επικίνδυνο αυτό. Αν όντως πιστεύετε ότι επειδή φώναξε η κοινωνία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ακολούθησε τις φωνές. Και το θέτω απλοϊκά. Πώς το κρίνετε εσείς διαφορετικά? Δεν το κρίνω. Απλά το συζητάμε. Αναπτύσσω τον προβληματισμό σας και λέω, αν όντως αυτό συνέβη, ο Πρόεδρος πρέπει να μας το πει, αν ήταν αυτό που τον κινητοποίησε. Ελοχεύει ο κίνδυνος αυτός που είπατε, κύριε Στεφανό, ότι όποτε υπάρχει κάτι παρόμοιο, θα δίνουμε χάρη. Η ουσία είναι ότι ο Πρόεδρος θεώρησε πολύ λανθασμένη και όντως ορθώς, αν με ρωτάτε, αλλά αυτό είναι ανεξάρτητο. Θεώρησε ότι αυτή η απόφαση ήταν πέρα για πέρα άδικη στη βάση του ότι, στη βάση του όσων ο ίδιος έχει δημόσια δηλώσει, με βάση του όσα η εκτελεστική εξουσία έχει καθορίσει ως εξώδικο ουσιαστικά αυτό το αδίκημα. Και σημειώστε, το έχει καθορίσει εξώδικο και σε περίπτωση δεύτερης ποινής, δηλαδή τέλεσης ξανά, περαιτέρω προστίμου. Άρα έχει δώσει την κατεύθυνση η πολιτεία. Αυτό είναι ένα. Όμως έχει η πολιτεία καθορίσει τα δικαστήρια ως αρμόδια για να κρίνουν ποια θα πρέπει να είναι η αρμόζουσα ποινή. Αυτή η ποινή μπορεί να είναι ορθή ή λανθασμένη. Κατανοώ το σκεπτικό σας που λέτε, κύριε Στεφάνο, ότι και εσείς προσωπικά θεωρείτε την ποινή αυτή λανθασμένη και εστιάζετε στις διαδικασίες. Ωστόσο, δεν το είχαμε δει να γίνεται και στο παρελθόν αυτό το πράγμα, για να πούμε ότι όντως όποτε φωνάξει η κοινωνία θα παρεμβαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη σύσταση του Γενικού Εισαγγελέα. Θεωρείτε ότι μπορούσε ο Γενικός Εισαγγελέας να χειριστεί αλλιώς αυτή την περίπτωση? Σας είπα. Θεωρώ ότι ορθότερα διαδικαστικά και θεσμικά θα ήταν η από κοινού άμεση κλήση του ανώτατου δικαστηρίου για άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, έτσι ώστε το ανώτατο δικαστήριο, ως η αρμόδια δικαστική αρχή, να αποφασίσει και να κρίνει ποια θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση που δίνεται σε τέτοιες περιστάσεις. Και εδώ υπήρχαν και οι προσωπικές περιστάσεις, αλλά και οι συνθήκες τέλεσης την επόμενη μέρα, χωρίς διακινδύνευση. Ας το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Εάν υπήρχαν άλλοι πολύ επιβαρυντικοί παράγοντες, αν ήταν περισσότερα πρόσωπα, αν όντως υπήρχε, διότι το αδίκημα είναι διακινδύνευσης, μόνο με τον κίνδυνο να μεταδώσεις, τελείς ποινικό αδίκημα. Αν όντως μετεδίδεται από κάποιον ο οποίος έκανε παραβίαση, ποια θα έπρεπε να ήταν η ποινή, με μέγιστη ποινή τους 6 μήνες. Άρα δεν συζητώ ως προς την ορθότητα ή όχι. Υπάρχουν δικαστές οι οποίοι βλέπουν και εστιάζουν στην προστασία της κοινωνίας και στην υποχρέωση να είμαστε σύμφωνοι με το γράμμα και τον νόμο, ιδίως σε αυτές τις δύσκολες περιόδους. Φανταστείτε αυτή η ποινή να ήταν σε μια μέρα που είχαμε 100 κρούσματα. Είναι πολύ διαφορετικό. Δεν είναι νομική κρίση. Είναι πώς το εκλαμβάνει ο πολίτης. Ναι, υπάρχουν δικαστές που βλέπουν περισσότερο, σταθμίζουν δηλαδή περισσότερο την προστασία της κοινωνίας. Υπάρχουν άλλοι που σταθμίζουν περισσότερο ενδεχομένως τις προσωπικές περιστάσεις. Το ορθό είναι να επιβάλλεται πάντα η μέση. Πάνε με τον Άριστον στη μέση. Θα πρέπει δηλαδή να σταθμίζονται όλα τα γεγονότα και οι προσωπικές περιστάσεις και να επιβάλλεται μια δίκαιη, μια αναλογική ποινή. Είναι αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι το Σύνταγμα κάνει λόγο για δίκαιη ποινή και μας λέτε, είναι αναλόγως με την παράβαση αλλά και τις προσωπικές περιστάσεις. Είναι ανάλογη ποινή, ερμηνεύεται ως δίκαιη. Μάλιστα. Και το θέμα είναι εδώ πώς και ποιος κρίνει την αναλογικότητα και το ποια ποινή είναι δίκαιη. Έχουν οριστεί οι δικαστές μας γι' αυτό και πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Ποιος αξιολογεί τους δικαστές και αν για παράδειγμα έχουμε κρούσματα σε εισαγωγικά τέτοιου είδους αποφάσεων από ίδιους δικαστές. Και αρμόδιοι να κρίνουν και να κάνουν τα του ύπου τους είναι οι ίδιοι δικαστές του ανωτάτου δικαστηρίου ή, εάν τροποποιηθεί, που αυτό, σε αυτό συμφωνώ και εγώ, να διευρυνθεί το δικαστικό συμβούλιο, έτσι ώστε να λάβουν μέρος και δικηγόροι και εισαγγελείς ενδεχομένως, έτσι ώστε
να υπάρχει μια, να υπάρχει πλήρης συμμετοχή όλων των παραγόντων μιας δικαστικής διαδικασίας. Είπατε και κάτι νωρίτερα, κύριε Στεφάνου, ότι εξεδόθη και η απόφαση για την ποινή την ίδια μέρα. Άρα έτρεξαν οι διαδικασίες πολύ γρήγορα και δεν τέθηκαν όλα τα στοιχεία ενώπιον του δικαστή. Τουλάχιστον στις προσωπικές περιστάσεις φαίνεται ότι ήταν πολύ λακωνική η τοποθέτηση, διότι και αν δείτε και μια λεπτομέρεια, λέγει, ο δικηγόρος λέει ως προς το ύψος. Ως προς το ύψος, όχι το είδος της ποινής. Δεν κατεύθυνε καθόλου το μυαλό του στο ότι το είδος της ποινής θα μπορούσε να ήταν ποινή φυλάκισης, διότι δεν υπήρχε τέτοια κατεύθυνση στη βάση ενδεχομένως και του τι συμβαίνει σε άλλες υποθέσεις, αλλά και στο γεγονός ότι κατά τα άλλα είναι μια εξώδικη ρύθμιση. Εάν εδώ πούμε ότι ο συνήγορος υπεράσπισης του 35χρονου έκανε έναν προβληματικό, ας πούμε, χειρισμό της υπόθεσης. Δεν είναι αυτό που λέω. Όχι, λέω εγώ κύριε Στεφάνο το λέω. Λέω μετά θα πούμε τι φταίει ο δικαστής, αν δεν ετέθηκαν ενώπιον του όλα τα στοιχεία των προσωπικών περιστάσεων από το συνήγορο υπεράσπισης αυτού του ανθρώπου. Αυτό το λέω, τα στοιχεία ως προς τα δεδομένα είχαν τεθεί. Δεν ξέρω ποιες άλλες προσωπικές περιστάσεις. Εγώ αναφέρομαι στο λακωνικό τρόπο στον οποίο είχαν τεθεί προσωπικές περιστάσεις. Έχω ακούσει για άλλα οικογενειακά προβλήματα, όχι αρμοδιώς, έχω δει στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Αλλά εκείνο που παραμένει είναι ότι υπήρξε μία λακωνική αγόρευση που δεν είχε στραφεί στο ενδεχόμενο φυλάκισης και βεβαίως ούτε το δικαστήριο με την εκθέση που σας έχω πει Γραφείο Ευημερίας δεν ζήτησε για να έχει ολοκληρωμένη άποψη, ιδίως σε ένα τέτοιο αδίκημα που κατά τα άλλα θα μπορούσε να επιβληθεί βεβαίως. Από τη στιγμή όμως που δεν ετέθηκαν μπροστά στο δικαστήριο τέτοια υφής ζητήματα, νομιμοποιείται σε εισαγωγικά να μην ζητήσει έκθεση από το Γραφείο Ευημερίας ή πρέπει οπωσδήποτε να ζητηθεί? Είναι στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου, αλλά συστήνεται από την νομολογία, από το ανώ δικαστήριο, ότι θα έπρεπε να γίνει. Και ιδίως σε αυτής της φύσης, τις υποθέσεις που κατά τα άλλα και άλλα δικαστήρια πρωτόδικα επιβάλλουν ποινή προστίμου. Βεβαίως, η ιδιοποιώς διαφορά εδώ είναι είχαμε ακρόαση μιας ημέρας, που αποτελεί βεβαίως συνταγματικό δικαίωμα του κάθε πολίτη να ζητήσει να γίνει ακρόαση. Κατά τα άλλα, είναι ποινή προστίμου ή εξώδικη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Σίγουρα θα έπρεπε να είχαν ζητηθεί από το δικαστήριο για να τεθούν οι προσωπικές περιστάσεις έτσι ώστε να κρίνει το δικαστήριο. Παρόλο που μπορεί να επέβαλε ως αρμόζουσα ποινή τη φυλάκιση, είχε ένα δύσκολο έργο να αποφασίσει κατά πόσο να αναστείλει την ποινή φυλάκιση, δηλαδή να μην οδηγηθεί ο πολίτης, ο κατηγορούμενος, στη φυλακή ή να μην την αναστείλει. Εκεί θα πρέπει να ξανακάνει στάθμιση όλων των παραγόντων και κυρίως των προσωπικών περιστάσεων του κατηγορουμένου. Άρα, αν με ρωτάτε σε αυτή την περίσταση, θα ήταν ορθότερο να ζητείτε και η έκθεση του Γραφείου Ευημερίας. Όταν αναπτύξατε και τις κοινωνικές παραμέτρους αυτής της υπόθεσης, είπατε ότι άλλα δικαστήρια επέβαλαν πρόστιμα για τέτοια υφής αδικήματα και λέει ο κόσμος, καλά, άμα σε άλλους βάλαμε πρόστιμο, τώρα γιατί φυλάκιση? Γιατί πρέπει, ας πούμε, αυτός ο δικαστής να ακολουθήσει το τι έκαναν άλλοι συναδελφοί του, αν αυτός κρίνει ότι η αρμόζουσα ποινή είναι αυτή? Εδώ δεν δεσμεύεται κανένας. Υπάρχουν δύο επιλογές ή και περισσότερος. Υπάρχουν η επιλογή της φυλάκισης, η επιλογή του προστίμου και εναλλακτικές ποινές. Άλλες ποινές δηλαδή που υπάρχουν στο ενδιάμεσο μεταξύ προστίμου και φυλάκισης. Δεν είναι υποχρέωση. Δεν υπάρχει δηλαδή νομολογιακή απόφαση δηλαδή του ανωτάτου που να δεσμεύει για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Κάθε δικαστήριο κρίνει διαφορετικά. Η διαφορά εδώ, σε αυτή την περίπτωση από τις άλλες, είναι ότι έγινε ακρόαση. Και οι αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου, η νομολογία μας, προτείνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο μετριασμός περιορίζεται. Δεν αποτελεί επιβαρυντικό δηλαδή στοιχείο το γεγονός ότι δεν παραδέχτηκε. Απλώς οι μετριαστικοί παράγοντες είναι περιορισμένοι διότι οδήγησε ο κατηγορούμενος την υπόθεση σε ακρόαση. Στις άλλες που έχουμε δει ποινές, αυτές ήταν κατόπιν, αν δεν κάνω λάθος, παραδοχής. Δεν υπήρχε δηλαδή αντίστοιχη υπόθεση ακρόασης. Μάλιστα. Αυτό από μόνο του θα έπρεπε, είναι το ερώτημα, να οδηγήσει το δικαστήριο να επιβάλλει
ποινή, ανεξάρτητα αν είναι αποτρεπτική η ποινή φυλάκιση, 45 ημερών για ένα αδίκημα που έγινε την επόμενη της έκδοσης του διατάγματος, αυτό είναι το ερώτημα και εδώ είναι που ο κάθε ένας, είτε είναι νομικός είτε όχι, να κρίνει κατά πόσον, αφού ξέρει τα γεγονότα και είναι ενημερωμένος για όλα τα γεγονότα, ήταν ορθή ή λανθασμένη αυτή η απόφαση. Είναι αυτό που μας τονίσατε και στο παρελθόν όταν ξανακάμε παρόμοια συζήτηση. Είναι σημαντική ενημέρωση πριν από την άσκηση κριτικής. Το να έχεις ενώπιός σου όλα τα δεδομένα, κύριε Στεφάν. Και κλείνοντας, ένα σχόλιο για τον κόσμο που λέει εδώ ήταν ένας 35χρονος άγνωστος, ανώνυμος ή μη επιφανής, μη επώνυμος. Το θίξατε κάπως την πρωτολογία σας, κύριε Στεφάν. Ωστόσο, είδαμε αυτό το διάστημα οι ιεράρχες να παραβιάζουν διατάγματα, βουλευτή, δήμαρχο, και εκεί υπήρξε άλλη αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Αν θα κρίνω, σημαίνει θα έρχομαι αντίθετος με αυτά που λέω, διότι δεν είμαι ενήμερος, εάν όντως, διότι ο μόνος αρμόδιος είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος γνωρίζει μετά από έκθεση της αστυνομίας αν έχει τελεστεί ή όχι το αδίκημα. Η αρχή πάντως είναι ότι ανεξαρτήτως ποιο πρόσωπο είναι, αν είναι δηλαδή πολιτικό ή άλλο, μάλλον θα έλεγα είναι χειρότερα, θα έπρεπε σε τέτοιες περιπτώσεις σίγουρα να ασκείται με κάποιο τρόπο ο έλεγχος, είτε εξώδικος είτε δικαστικός, έτσι ώστε να ο πολίτης, διότι προσέξτε, είναι δύσκολο εάν χάσει η δικαιοσύνη, αν χάσουν οι πολίτες την εμπιστοσύνη τους στη δικαιοσύνη, ανεξάρτητα αν αυτή η δικαιοσύνη απονέμεται ορθά ή λάθος, εάν η εντύπωση είναι ότι η δικαιοσύνη δεν απονέμεται, τότε δεν υπάρχει υπόβαθρο εμπιστοσύνης σε ένα πολύ σοβαρό θεσμό της κοινωνίας μας. Άρα διορθώνω και εγώ πάνω σε αυτά που είπατε, αν έχουν διαπράξει αδίκημα, που αρμόδιος να το αποφασίζει ο Γενικός Εισαγγελέας, να δούμε τι πορεία θα λάβουν και εκείνες οι υποθέσεις. Κύριε Στεφάνου, να είστε καλά.